θα αντιμετωπίσουμε το θέμα με σοβαρότητα και χιούμορ. Και κατά την άποψή μας, σοβαροί είναι εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν χιούμορ. Σοβαροί είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δημοσιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και για το κοινωνικό σύνολο και συμφέρον, αλλά γιατί όχι και για τη δική τους ικανοποίηση. Γιατί όχι, για τη δική μας ικανοποίηση. Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Κάλλη συγγνώμη που είμαστε όλοι ντυμένοι. Είμαστε όλοι ντυμένοι. Είμαστε όλοι ντυμένοι. Ναι, πού είμαστε ντυμένοι, εδώ. Σωματικά ή ψυχικά. Εδώ. Είμαστε όλοι ντυμένοι. Κανονικά. Ναι. Πώς θα έπρεπε να ήταν αυτή η εκπομπή για να εκπροσωπηθείτε κι εσείς και εμείς να είμαστε ανάλογοι με το πνεύμα του συλλόγου, των γυμνιστών. Των γυμνιστών. Εντάξει, είμαι ντυμένη γιατί υπάρχουν τα κατά συνθήκη ψεύδι. Θα αισθανόσαστε καλύτερα αν είσαστε γυμνοί. Όχι, γιατί στην παραλία είναι ο γυμνισμός περισσότερο παρά σε μια αίθουσα όπου υπάρχουν τόσοι κύριοι που πρέπει. Δεν είναι όλοι γυμνιστές. Έπειτα η ψυχή μου είναι γυμνή. Σαφώς. Σαφώς. Αλήθεια. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογός σας? Πάνω από 7.000. Τους εκπροσωπείτε εσείς επαξίως? Έχετε καταστατικό, κάνετε εκλογές? Κάνουμε και εκλογές και καταστατικά. Κυρία Πρόεδρος, λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ, καλώς σας βρήκαμε. Μόνο που θέλω να με λέτε εκπρόσωπο περισσότερο. Εκπρόσωπο. Μπαίνουν σε εσάς προβλήματα διαδοχής, προβλήματα συσχετισμών? Δηλαδή, εσείς έχετε άκη, σημείτη έχετε? Πάγκαλο έχετε? Αν έχουμε τέτοια. Τέτοια όχι, δεν τα έχουμε. Τέτοια. Είμαστε όλοι γυμνοί εκεί. Εκεί γυμνή αλήθεια. Γυμνή αλήθεια, ναι. Για πες, θα γραφτεί. Να το, έχουμε ένα μέλος. Τώρα γιατί είδες είναι εκπρόσωπο, η οποία. Και ο κύριος. Καμία γυναίκα δεν δέχτηκε με εξυγνήσει, όλοι οι άντρες. Εγώ είμαι γυμνιστής. Έχετε υπόψη ότι εγώ κάθε καλοκαίρι, κάθε Παρασκευή φεύγω και πάω στο Paradise Beach. Σας έχω συναντήσει. Βεβαίως. Είχατε και τον πρόεδρό σας, μου είχε δώσει. Τον έχετε δει γυμνό? Βέβαια. Τον έχω δει, όχι γυμνό ακριβώς. Αλλά τον έχω δει, θα σας πω μια περίπτωση. Ήταν κάποιο σκυλάκι δεμένο. Αν θυμάστε, στην καλά, είστε ζώφυλο και η κολόγια. Όχι, δεν είναι δικό μου το σκυλάκι. Όχι, δεν ήταν δικό μου το σκυλάκι. Να τελειώσει. Να τελειώσει. Μια καταγγελία αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν δικό σα το σκυλάκι. Αλλά χωρίς να ξέρετε ποια είμαι, ούτε κι εγώ να ξέρω ποιο είστε τότε. Μου λέτε. Σα έκανε εντύπωση η κορμοστασιά του? Όχι, άλλο μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, δεν το ελευθερώνουμε αυτό το σκυλάκι, γιατί το έχουν δεμένο. Γιατί το έχουν δεμένο, να το πνεύμα του Προέδρου, ένας άλλος Πρόεδρος. Και να έχετε υπόψη σας ότι ήμουν ο πρώτος γυμνιστής της χώρας που με κυνήγησαν οι αστυνομικοί και οι παπάδες και με γλίτωσε η κυρία Βλάχου. Με γλίτωσε με το να μου λέει πήγαινε στη θάλασσα, δεν έχουν δικαίωμα οι αστυνομικοί να σε πιάσουν. Διότι πράγματι στη θάλασσα δεν υπήρχε το λιμενικό τότε που είχε την αρμοδιότητα. Έχετε και τα χρώματα της φύσης, βλέπω. Σήμερα τίθηκα με τη φύση, γιατί πραγματικά ρε παιδιά θέλω να δείξω ότι υπάρχει οικολογία, ότι υπάρχει πράγματι. Παρόλο ότι σφάξανε τα δάση και τα Χριστούγεννα, τώρα 2.100.000 δέντρα κοπήκανε για να τα βάλουν στα Χριστούγεννα και τώρα στη δρόμο που ήρθα τα πετάξανε και τα είναι ένα λυπητήριο. Τα πτώματα. Πρόεδρος και ο κύριος Δημοσθένης Βεργής. Πείτε μας τον οικολόγο. Βέβαια, οι οικολόγοι είναι πολλοί. Όχι, δεν είναι πολλοί. Έχουμε ενωθεί πλέον όλοι και είμαι ο μόνος πλέον πρόεδρος, εκλεγμένος. Είναι αλήθεια ότι εξαγοράσατε κάποιους από αυτούς για να πάρει την προεδρία? Το μόνο που διώξαμε από οικολόγο ήταν ο Λεβέντης. Τον διώξαμε. Τον διώξαμε, τελείως τον διώξαμε. Διότι ο άνθρωπος δεν ήταν οικολόγος. Ο άνθρωπος είχε και μια εφημερίδα και διαφήμιζε και τη φυσική για τους κυνηγούς. Γιατί είσαστε εσείς ο ίδιος Λεβέντης, γι' αυτό. Ορίστε. Ορίστε. Είσαστε εσείς ο ίδιος Λεβέντης, λέω. Όχι, τον διώξαμε. Ναι. Εμείς έχουμε ένα δημοκρατικό. Με νεολαία εκεί πέρα και έχουμε. Θα έρθουμε σε εσάς, κύριε Βεργή, να μείνουμε λίγο στους γυμνιστές. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει μέλος του συλλόγου κάποιος? Δεν χρειάζεται. Οι προϋποθέσεις δεν είναι τίποτα δύσκολο να είναι κάποιο. Στην αρχή να έχει κάποια κουλτούρα, να είναι πρόσωπο που να έχει αναπτυγμένο το πνεύμα του πρώτα απ' όλα και να πιστεύει στη φυσιολατρία και στο γυμνισμό. Σας έτυχε. Χωρίς να ενοχλεί κανέναν όμως. Μπράβο. Σας έτυχε περιστατικό όπως κάποιοι ζωηροί από το ακροατήριο σήμερα που είπανε μόλις σας είδανε. Για καλωστεκούμενοι ομολογουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Να έρθουμε κι εμείς είπανε. Σας έτυχε να έχουν άνθρωποι μόνο και μόνο γιατί θα συναντούσαν και θα έβλεπαν γυμνές κυρίες ή γυμνές κυρίους και κάποιες γυναίκες. Ναι, έτυχαν, αλλά. Δεν υπάρχει διαπρόθεση. Δεν ήταν μέσα στις προθέσεις σας. Και γιατί γελάτε? Να απαντήσω. Ήταν κανένας μέσα στις προθέσεις?
Να το, εντάξει. Είναι ειλικρινής τουλάχιστον. Μπορώ να απαντήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουν έρθει και μερικοί από αυτούς. Τους διαγράφετε αυτούς? Όχι, δεν τους διαγράφουμε, γιατί μετά συνηθίζουν. Διότι θα δουν μια φορά το γυμνό, 2, 3, 5, 10, θα συνηθίσουν και δεν θα τους κάνει καμία εντύπωση. Το ημίγυμνο είναι αυτό που ερεθίζει. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Σας έχουν κάνει πρόταση από κανένα κανάλι, γιατί εσείς θα είχατε τσάμπα πρόγραμμα. Και θα ανέβαινε και η θεματικότητα. Εδώ, σε εσάς έχω φιλοξενηθεί και σε άλλα κανάλια, αλλά περισσότερο το δικό σας το κανάλι. Θα ήθελα να μου πείτε, παιδιά, όταν ακούτε, αξίζει τον κόπο που έχετε οργανωθεί και έχετε κάνει ένα σύλλογο, εσείς οι γυμνιστές, που δικαίωμά σας είναι να απολαμβάνετε τη φύση, το υγρό στοιχείο, που εδώ που τα λέμε. Και εμένα μέσα στη θάλασσα μου άρεσε να είμαι γυμνός. Τώρα το θέμα είναι αν βγεις έξω από τη θάλασσα. Όταν δεν θα ξεχάσω ποτέ με συμμαθητές μου που είχαμε μπει και μετά παίζαμε βόλεϊ με τα μαγιό. Και όταν μας πήρε κάποιος το μαγιό και βγήκε έξω. Σας το κάνουν αυτό? Τι παθαίνουμε άμα μείνουμε πολλή ώρα στο νερό? Εξαρτάται, το νερό τι θερμοκρασία έχει. Ήτανε καλοκαίρι, ευτυχώς. Λοιπόν, αξίζει ναι τον κόπο. Έπειτα μπορώ να πω ότι. Εντάξει, τι κρύβει το μαγιό, ας πούμε. Ένα μικρό μέρος. Το οποίο και αυτό φυσικό είναι. Τι κρύβει το μαγιό? Δηλαδή, εάν όλοι είναι έτσι, αν είναι όλοι το ίδιο, δεν κάνει εντύπωση. Αν κάποιος τώρα πάει ντυμένος και κοιτάξει τους γυμνούς, οπωσδήποτε θα του κάνει εντύπωση. Σίγουρα πράγματα. Εσείς αν πάτε σε παραλία που είναι όλοι ντυμένοι, πώς αισθάνεστε? Εγώ θα δω κι εγώ. Θα το δω κι εγώ για να μην αποτελέσω εξαίρεση. Όπως είναι ντυμένοι. Γιατί και εμείς όταν έρθει κάποιος ντυμένος, θα κοιτάξουμε τον ντυμένο. Όπως αυτοί θα κοιτάξουν τον γυμνό. Σας προκαλεί ο ντυμένος? Βεβαίως. Μου κάνετε μπάνιο. Θα σας το πω ιδιαίτερα. Θέλω να απαντήσω. Βεβαίως. Προσφέρω να τη συλλέξω το κοινωνικό σύστημα. Λοιπόν.